Η απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου έχει μόλις τελειώσει. Ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής αποχωρεί σε κλειό προστασίας και η σπίθα δεν αργεί να ανάψει. Η μητέρα του Παύλου Φίσα δεν μπορεί να συγκρατήσει την οργή της. Φωνάζει και η ίδια το σύνθημα με το όνομα του γιού της. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής απαντούν με το σύνθημα «Αίμα τιμή Χρυσή Αυγή». Κάποιοι μουτζώνουν και άλλοι χαιρετούν ναζιστικά. Εάν δεν υπήρχαν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Από νωρίς το πρωί το εφετείο θύμιζε φρούριο, περικυκλωμένο από δεκάδες δημιουργίες των ΜΑΤ, με όλους τους γύρω δρόμους αποκλεισμένους. Ο φόβος των επεισοδίων ήταν μεγάλος, καθώς θα βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής τα μέλη της Χρυσής Αυγής με αντιφασίστες διαδηλωτές. Με την είσοδο του αρχηγού, τα μέλη της Χρυσής Αυγής σηκώνονται όρθια. Απ' την άλλη πλευρά, οι φίλοι και οι συγγενείς του Παύλου Φίσα, με πρώτη τη μητέρα του, δείχνουν ένα σημείωμα με τον αριθμό 6, όσα και τα χρόνια που έχουν περάσει από τη δολοφονία του Παύλου. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, απευθυνόμενος στους δικαστές, δηλώνει αθώος, κάνει λόγο για πολιτική σκευωρία και αποτάσσεται τον ναζισμό. Εμείς από το 1992 δηλώναμε εθνικιστές. Δεν είμαι μασκαράς. Εθνικιστής δήλωνα και δηλώνω. Κρατώντας χαμηλούς τόνους, υποστήριξε ότι το κόμμα δεν έχει καμία σχέση με την δολοφονία Φίσα, την οποία, όπως είπε, καταδίκασε από την πρώτη μέρα. Και πρόσθεσε ότι ανέλαβε το πολιτικό κόστος, αλλά ποτέ την πολιτική ευθύνη όπως τον εμφάνισαν. Εγώ δεν έδωσα καμία εντολή να γίνει δολοφονία. Όσα έλεγα στις ομιλίες μου ήταν σχήμα λόγου. Δεν προέτρεψα κανέναν σε συγκεκριμένη πράξη βίας. Κράτησε αποστάσεις από τους πάντες. Παρέδωσε στην ποινική ευθύνη τους πάντες. Προσπάθησε να απαλλάξει τον εαυτό του, διαστρεβλώνοντας επιτηδευμένα δηλώσεις που τον επιβαρύνουν. Με την απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου έκλεισε ο κύκλος των απολογιών και ο χρόνος τώρα μετράει αντίστροφα για την πρόταση των εισαγγελέων. Ο βίος και η πολιτεία του Νίκου Μιχαλολιάκου είναι γνωστά σε όλους. Και παρά τη σημερινή του στάση στο δικαστήριο, ποτέ ως τώρα δεν έκρυψε πως είναι μεταξύ πολλών άλλων ρατσιστής, νεοναζί, αντισημίτης και χουντικός. Ζήτω η νίκη, ζήτω η αυγή, ζήτω αυγό! Νίκος Μιχαλολιάκος, ο ιδρυτής της Χρυσής Αυγής και ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της από το 1980. Και μπορεί στην απολογία του να δήλωσε αθώος και να επικαλέστηκε ως άλοθη την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, όμως ούτε για μια στιγμή στην πορεία του μέχρι σήμερα δεν έκρυψε ότι το δημοκρατικό πολίτευμα βρισκόταν πάντα στο στόχαστρο της ναζιστικής οργάνωσης. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Όσο για την ιδεολογία που ο ίδιος και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής πρεσβεύουν, ο αρχηγός ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Ο λύκος την καθαρίζει τη φωλιά του και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σώμα. Και αυτή τη ναζιστική ιδεολογία ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν δίσταζε να την εκφράζει στην πιο απάνθρωπη και αποκρουστική της μορφή, στοχοποιώντας αντιπάλους με λόγια που προκαλούν και προσβάλλουν τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός. Φυσικά στα ρατσιστικά ξεσπάσματα του Μιχαλολιάκου στόχος δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι. Ξαφνικά μας λένε δεν υπάρχουν αράπηδες, υπάρχουν μαύροι. Όλα πρέπει να τα διαγράψουμε. Σε όλη αυτή την πορεία ταγμένοι δίπλα στον αρχηγό βρέθηκαν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί που αποτέλεσαν τους επικεφαλείς και τα μέλη των ταγμάτων εφόδου που αναλάμβαναν δράση αμέσως μετά τους εμπριστικούς λόγους του αρχηγού εναντίον πολιτικών αντιπάλων, προσφύγων και μεταναστών. Τι σημαίνει αγώνα, τι σημαίνει οι ψηφοδέλτες να απολύτωται κάποιο μόνο.